Οι ρευματοκλοπέ τώρα είναι ένα φαινόμενο που παίρνει τεράστιε διαστάσει. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΔΔΕ, το 2016 εντοπίστηκαν 10.616 ρευματοκλοπέ έναντι 400 το 2006. Δηλαδή, μέσα σε μία δεκαετία, οι ρευματοκλοπέ αυξήθηκαν κατά 27 φορέ. Μεγάλη είναι και η αύξηση του όγκου τη κλεμμένη ενέργεια. Από μισό της εκατό του συνόλου τη κατανάλωση τη δεκαετία 2000-2010 έφτασε στο 3,2% το 2016, δηλαδή εξαπλασιάστηκε. Σε χρήμα, οι κλεμμένε κιλοβατόρε με συντηρητικού υπολογισμού στοιχίζουν 150 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μπορεί να φτάνουν και τα 200 έω 300 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Η παρέμβαση στο μετρητή κρύβει κινδύνου. Όταν θέλουμε να κλέψουμε το ρεύμα, τα βγάζουμε τα καλώδια από το μετρητή, τα γεφυρώνουμε μεταξύ του. Και έχει το σπίτι ρεύμα και πάει να δουλεύει ο μετρητή. Παρά του σοβαρού κινδύνου, πολλοί πειράζουν του μετρητέ και εξαπατούν τη ΔΕΗ με διάφορου τρόπου. Όπω επέμβαση στο μετρητή για να γράφει λιγότερο, απευθεία αγκίστρωση στου αγωγού του εναερίου δικτύου, απευθεία σύνδεση τη εσωτερική εγκατάσταση με καλώδιο παροχή παρακάμπτοντα το μετρητή, αυθαίρετη πανενεργοποίηση παροχών που έχουν απενεργοποιηθεί, με ή χωρί αλλίωση τη μέτρηση. Από τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας, ωστόσο, εξετάζονται αυστηρά μέτρα για την πάταξη του φαινομένου, όπως πρόστιμα, αυστηρές ποινές, προσαυξήσεις και αναδρομική χρέωση έως 5 ετών για τους παραβάτες.